Αρκετές είναι οι δυνατότητες που παρέχει πια σε γυναίκες και άνδρες η ανάπτυξη της τεχνολογίας, προκειμένου να καθυστερήσουν το πέρασμα του χρόνου και να βελτιώσουν αισθητά την εμφάνισή τους πριν χρειαστεί να προχωρήσουν σε μια επεμβατική διαδικασία. Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Απόστολος Γαϊτάνης, ο οποίος εκτός από την Αθήνα διατηρεί ιατρείο και στην Καλαμάτα, μίλησε στην τηλεόραση Best για μερικές από αυτές, οι οποίες ενδείκνυνται και αυτήν την εποχή, προκειμένου να οπλιστούμε με αυτοπεποίθηση φέτος το καλοκαίρι. Η περίοδος τώρα του Ιουνίου και του Ιουλίου είναι μια περίοδος όπου ετοιμαζόμαστε όλοι για να πάμε στην παραλία και οι θεραπείες οι οποίες έχουν αυξημένη ζήτηση είναι θεραπείες για το σώμα, θεραπείες για αντιμετώπιση κυταρίτιδας και τοπικού πάχους. Πάντα μιλάμε μη επεμβατικά. Υπάρχει και το επεμβατικό κομμάτι, αλλά εμείς μπορούμε να σας δείξουμε σήμερα στο μη επεμβατικό κομμάτι το τι μπορούμε να προσφέρουμε στο ιατρείο στην Καλαμάτα. Χαρακτηριστικές και ιδιαίτερα διαδεδομένες με ορατά αποτελέσματα είναι οι θεραπείες σύσφυξης σώματος αλλά και προσώπου με ένα από τα κορυφαία μηχανήματα του είδους. Το συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο λέγεται Body Tight, δηλαδή σύσφυξη σώματος, είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι αρκετά διαδεδομένο στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και αυτό που κάνει είναι χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες με σκοπό να μεταφέρει θερμότητα κάτω από το δέρμα και να κάνει σύσφυξη του κολαγόνου και να μικρύνει τα λιποκύτταρα τα οποία έχουν αυξηθεί σε όγκο. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε την κεφαλή του μηχανήματος, αυτή είναι η κεφαλή και διοχετεύει ραδιοσυχνότητες στο σώμα μας με σκοπό να βοηθήσει και το τοπικό πάχος και να ξεπρίξει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τα λιποκύτταρα. Οφείλω να πω πριν με ρωτήσετε ότι γιατί είναι μια ερώτηση που κάνουν συχνά όλες οι γυναίκες όταν τις ενημερώνω γι' αυτό, είναι ότι δεν πονάει, είναι ευχάριστη σαν θεραπεία και δίνει μια αίσθηση ευεξίας και οι γυναίκες μπορούν να συνεχίσουν μετά τις δραστηριότητές τους. Τοπικό αδυνάτισμα λοιπόν, σύσφυξη αλλά και αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Με ένα σμπάρο τρία τριγώνια, ναι πράγματι, βέβαια δεν έχει το ίδιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα που έχει ένα χειρουργείο, αλλά για μη επεμβατικό είναι πολύ δυνατό και δίνει αρκετή βελτίωση. Συνδυάζεται με αυξημένη κατανάλωση νερού από τις γυναίκες, συνδυάζεται με ένα κοντρόλ στο βάρος μας και όλα μαζί μπορούν να βοηθήσουν την εμφάνισή μας και να μας βοηθήσουν να πάμε στην παραλία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το πρόσωπο για να δώσει σύσφυξη. Είναι μια θεραπεία που μπορεί να γίνει και χειμώνα και καλοκαίρι και είναι παρόμοιο το πρωτόκολλο, απλώς οι εντάσεις είναι χαμηλότερες γιατί άλλη αντοχή έχει το σώμα μας και άλλη αντοχή έχει το πρόσωπό μας στις ενέργειες αυτές που δίνουμε. Δεν είναι μονοθεραπεία, χρειάζονται στο πρόσωπο 3 με 4 θεραπείες, στο σώμα μπορεί να φτάσουμε και τις 5 με 6 θεραπείες, γίνονται μία φορά την εβδομάδα. Άρα αν η γυναίκα διαθέτει 1-1,5 μήνα, μπορεί να δει το αποτέλεσμα και να δει τη βελτίωση που θέλει. Λίγο πιο μακροπρόθεσμα, αλλά εξίσου ορατά αποτελέσματα και μάλιστα πραγματικά πολύ καλά, βλέπουν γυναίκες και άνδρες που επιλέγουν το εξελιγμένο μηχάνημα λέιζερ για οριστική και κυρίως ανώδυνη αποτρίχωση. Η αποτρίχωση πράγματι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ανεπτυγμένο στη χώρα μας και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε άσπρο ή καστανό δέρμα με καστανές ή μαύρες τρίχες. Και επειδή το καλοκαίρι κάνουμε αρκετά μπάνια και εκθέτουμε το σώμα μας στην παραλία, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να θέλουμε και άντρες και γυναίκες να μειώσουμε την τριχοφυΐα την οποία έχουμε στο σώμα μας. Οι θεραπείες με το λέιζερ αλεξανδρίτη είναι θεραπείες οι οποίες είναι δοκιμασμένες με τα χρόνια και πολύ αποτελεσματικές. Αυτό λοιπόν είναι το λέιζερ αλεξανδρίτη, το οποίο είναι αμερικάνικης προέλευσης και για να λειτουργήσει χρειάζεται, για να μην αισθάνεται πόνο η γυναίκα, να ρίχνει στο σημείο που πρόκειται να πέσει η δέσμη του αλεξανδρίτη, να πέφτει παγωμένος αέρας και μέσα από αυτήν εδώ την οπτική ίνα βγαίνει η δέσμη του αλεξανδρίτη. Έτσι λοιπόν το σταθεροποιούμε πάνω στο δέρμα, στο σημείο εκείνο που θέλουμε να κάνουμε την αποτρίχωση. Από το ακροφύσιο αυτό βγαίνει ο κρύος αέρας και από το ακροφύσιο αυτό βγαίνει το φως, η δέσμη του αλεξανδρίτη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καίγεται της τρίχας ο βολβός, γίνεται σάρωση σε όλο το σώμα, στα σημεία εκείνα που θέλουμε να κάνουμε την αποτρίχωση και όπως υποψιάζομαι θα ξέρουν και οι τηλεθεάτριές μας είναι ότι χρειάζεται μια επανάληψη. Με τη θεραπεία με το λέιζερ αλεξανδρίτη, το οποίο είναι το πιο δυνατό λέιζερ για την αποτρίχωση, επαναλαμβάνεται η θεραπεία μια φορά το μήνα, θέλει περίπου 6 φορές.
Ορισμένες περιοχές είναι πιο ευαίσθητες από άλλες και χρειάζονται παραπάνω φορές. Συνήθως οι γυναίκες αυτό που κάνουν μετά τις 6 αρχικές φορές μπαίνουν σε μια φάση συντήρησης όπου έρχονται μία ή δύο φορές το χρόνο και αντιμετωπίζουν τις τριχούλες οι οποίες βγαίνουν σε διάφορα σημεία γιατί οι ορμόνες εξακολουθούν να παράγουν τρίχες σε συγκεκριμένα σημεία. Επειδή ο κρύος αέρας είναι της τάξης των μείον 7 βαθμών και πέφτει πάνω μας, πάνω στο δέρμα για να το κρυώσει, οφείλω να ομολογήσω ότι οι ασθενείς οι οποίες υποβάλλονται στη θεραπεία αυτή αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται ιδιαίτερο πόνο. Δηλαδή είναι μια θεραπεία που δεν ενοχλεί υπερβολικά. Ορισμένοι είναι πιο ευαίσθητοι από άλλους, αλλά σε γενικές γραμμές δεν πονάει. Για τις θεραπείες αυτές τις οποίες προσφέρουμε είτε για τη σύσφυξη του σώματος είτε κυρίως για την αποτρίχωση, οι ενδιαφερόμενες τηλεθεάτριες μπορούν να μπουν στο site www.gaitanis.gr και να δουν τα πακέτα προσφορών τα οποία διαθέτουμε.